Έχουμε μαζί μας την αρχηγό της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, τη Δωμαή Βαρδαλή, με αφορμή φυσικά Νίκο και Άννα, ένα ακόμα πρωτάθλημα που κατέκτησαν τα κορίτσια του Δικεφάλου. Γεια σου. Γεια σου, Δωμαή. Δωμαή, καλησπέρα, το Λίμπερο. Γεια σας, καλησπέρα. Να με τη ρωτήσουμε πρώτα για Champions League όμως. Πρέπει να πάμε στο δωμάτιο. Πρώτα πρέπει να της πούμε συγχαρητήρια. Πρώτα συγχαρητήρια, εννοείται. Πρώτα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωτάθληματος. Ήθελε να σε ρωτήσει ο Νίκος κυρίως και η Άννα κατά λόγο για το Champions League τελικό. Αν τον είδε, πώς κρίνει το αποτέλεσμα, αν είσαι Ρεάλ ή Λίβερπουλ, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται. Είδα κυρίως το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά είχαμε έξοδο με την ομάδα. Κοιτάξτε, από Ισπανία είμαι γενικά Ρεάλ, αλλά σε αυτόν τον αγώνα θα έλεγα υποστήριζα περισσότερο τη Λίβερπουλ. Από ό,τι είδα λίγο και από τις φάσεις και αυτά, ότι εντάξει, το άξιζε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όταν παίζει ένα τελικό, θες και την τύχη με το μέρος σου, σίγουρα. Παίζουν όλα ρόλο. Θωμαή, ένα ακόμα πρωτάθλημα για την ομάδα και ένα ακόμα για σένα. Βασικά έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα. Πώς θα έχεις πανηγυρίσει εσύ ως μέλος της ομάδας, γιατί έλειψες και στο εξωτερικό 3 χρόνια. Το 12ο είναι. Το 12ο. 12ο, παιδιά, ακούμε καλά. Πω, μπράβο, τι να πούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τόσο... Ελπίζω... Να τα εκατοστήσεις. Ελπίζω να πάρω ακόμα περισσότερα. Να τα εκατοστήσεις. Ήταν τόσο εύκολο όσο τα προηγούμενα, Θωμαή, το φετινό. Γιατί βάσει αριθμών κάνατε περίπατο, αλλά ήταν τόσο εύκολο το φετινό. Θα έλεγα όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Το καλοκαίρι έγιναν πολλές αλλαγές. Παίχτες αποχώρησαν από την ομάδα, ήρθαν πολύ νεαρές και ταλαντούχοι παίκτες σε συνδυασμό με κάποιες μεταγραφές από το εξωτερικό. Είχαμε ατυχίες αρκετές τραυματισμών φέτος, οι οποίες ευτυχώς όμως δεν μας τύχησαν. Βασικές παίκτες από την ομάδα. Έτσι οι μικρές θεωρώ ότι σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος φέτος. Και μόνο που τα κατάφερε να σηκώσω αυτό το βάρος και με τον καλύτερο τρόπο να ανταπεξέλθουν, είναι πολύ σημαντικό και όλοι είμαστε χαρούμενοι για όλη τη συλλογική προσπάθεια. Σίγουρα και τα play-off είδαμε ότι δεν ήταν καθόλου δίκαιο για μας να ξεκινάμε με 0 βαθμούς. Νομίζω πως γιατί είναι σαν να ακυρώνεται όλη η προσπάθεια μας όλη τη χρονιά. Που ήμασταν αίτητες και οι δύο ομάδες από κάτω, οι Εργοτέλης και η Χαλκίδα, είχαν απώλειες βαθμών και με ήττες και με ισοπαλίες. Τι να πω, δεν, πραγματικά ήταν μεγάλη αδικία, αλλά εμείς δεν σταθήκαμε ούτε δευτερόλεπτο σε αυτό. Μας πείσμασε ακόμα παραπάνω αυτό το πράγμα και μας έκανε ακόμα πιο δεμένες μεταξύ μας και κάθε παιχνίδι δίναμε τα πάντα. Εγώ δυστυχώς τραυματίστηκα στο πρώτο παιχνίδι των play-off και δεν μπόρεσα να βοηθήσω στα άλλα 3 την ομάδα, αλλά τα καταφέραμε, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και αποδεικνύει με κάθε τρόπο ότι αξίζει να είναι στην κορυφή. Καλή αποθεραπεία, καλή επιστροφή στη δράση, να μην έχεις άλλους τραυματισμούς. Δεν είχε φέτος το Μαΐ χειροκρότημα στην Τούμπα, όπως άλλα χρόνια, που νομίζω και για εσάς ήταν σημαντικό παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Να παίρνει το χειροκρότημα, είχε όμως Βιερίνια στο τελευταίο μάτς. Νομίζω εξίσου σημαντικό. Ναι, για τις κοπές, ειδικά για τις πιο νεαρές. Αλλά για όλες σας γενικά, αλλά και για τις πιο νεαρές, νομίζω δεν κάνει σημαντικό. Ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό τα ισοφαρίζει και τα ξεπερνάει όλες τις προσδοκίες. Γιατί πραγματικά, τι να πούμε, για τον αρχηγό, δεν το περίμενε κανείς να έρθει. Mm-hmm. Ήταν δικιά του πρωτοβουλία. Δικιά του πρωτοβουλία από ό,τι γνωρίζω και πραγματικά μας έδωσε μεγάλη χαρά και μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια ο Άντρε. Σας είπε κάτι πολύ χαρούμενο πριν το παιχνίδι μετά? Ναι, μιλήσαμε λίγο, με ρώτησε για τον τραυματισμό μου, μου είπε αυτός για τα δικά του, τίποτα, μου ευχήθηκε περαστικά γρήγορα στα γήπεδα και εγώ να είναι καλά χωρίς τραυματισμούς και τον ευχαρίστησα και προσωπικά που μας έκανε αυτή την τιμή και ήταν κοντά μας, η χαρά μου. Θωμαή, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι από την πλευρά μου. Τώρα ίσως ακούγεται οξύμορο για κάποιους που έτσι είναι
στο ακροατήριό μας ή σε μία από τις ισόβιες πρωταθλήτριες, έτσι θα σε ονοματίσω εγώ, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Και εγώ από την πλευρά μου, ας πούμε ότι είμαι μία γυναίκα δημοσιογράφος που ασχολείται με το αθλητικό κομμάτι και μπορεί αυτό να ακουστεί οξύμορο. Σε παίρνω λοιπόν από το πρωτάθλημα και σε πάω, σε τοποθετώ γενικότερα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πες μας, μίλησέ μας για όλα αυτά που έχεις αντιμετωπίσει τα χρόνια που ασχολείσαι, για το πώς ενδεχομένως κάποιοι σε στραβοκοιτούν και πώς θα ξεπερνάς όλα αυτά. Θέλει γερό στομάχι. Κοιτάξτε, αυτό ίσως να ήταν να το αντιμετώπιζαν τα κορίτσια και εγώ τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά πλέον βλέπω και από το φιλόθελο κόσμο διαφορετική αντιμετώπιση, που αν και θεωρώ είμαστε πίσω από τα ευρωπαϊκά πλαίσια όσον αφορά και τον οπαδισμό γενικά, πώς αντιμετωπίζουν οι φιλαθλοί το ποδόσφαιρο και όχι μόνο τον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι μας αντιμετωπίζουν πολύ καλύτερα και μας, ακόμα και στο γήπεδο βλέπω πολλές φορές που πηγαίνουν να δούμε την ομάδα, να μας αναγνωρίζουν, μας λένε καλή επιτυχία. Μπορώ να πω ότι αυτό βελτιώνεται κάθε χρόνο και δεν εισπράττω κάτι αρνητικό, θα έλεγα. Σίγουρα σε κάποια σχόλια μπορεί να δεις το ίντερνετ υποτιμητικά πράγματα, αλλά στο ίντερνετ βλέπουμε ότι ο καθένας από τη στιγμή που έχει την ελευθερία του λόγου μπορεί να σχολιάσει οτιδήποτε, μπορεί να μην έχει σχέση καν με το ποδόσφαιρο, να διαβάσει κάτι και να πει εκείνη τη στιγμή τη γνώμη του και να είναι υποτιμητική. Αλλά αυτό εντάξει, μπορεί να συμβούν στον καθένα αθλητή γενικά. Δεν παίρνουμε κάτι προσωπικά, θα έλεγα. Πάντως το ΜΑΗ, σχολιάζοντας λίγο νωρίτερα με την Άννα και τον Νίκο τον τελικό του γυναικείου Champions League μεταξύ Λιόν και Μπαρτσελώνα, ήταν τουλάχιστον για μένα συγκλονιστικό αυτό που είδα. Δηλαδή ένα γήπεδο, δεν ξέρω, 60.000 κόσμος, 70, απίστευτα γκολ, απίστευτες αθλήτριες και ποδόσφαιρο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με το ανδρικό, αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό απολαμβάνει αυτή τη αναγνώριση. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε πίσω ακόμα. Ήταν πάντως, ξαναλέω, συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Μένα, ακόμα και τα γκολ, δηλαδή με μακρινά σουτ στο παραθυράκι της εστίας, με κούρσες, με σέντρες. Έπαθα ένα σοκ και δεν στο κρύβω. Ναι, σίγουρα. Να ξέρετε ότι, εντάξει, αν είχαμε και σε κάθε αγώνα τηλεοπτική κάλυψη, θα βλέπετε ωραία γκολ. 100% βέβαια. Η ομάδα μας έχει παίκτες με ποιότητα που μπορούν να πετύχουν πολύ ωραία γκολ και ωραίο θέμα γενικά η ομάδα. Εντάξει, αυτό που είδαμε είναι όλοι ένα όνειρο και ταυτόχρονα ελπίδα για το μέλλον, γιατί ακόμα και η αντρική Μπαρτσελώνα και βλέπουμε ότι έβλεπε και στις Παρί το παιχνίδι με την Μπάγεν, ήταν ο Εμπαπέ εκεί πέρα και έβλεπε το παιχνίδι. Πλέον στην Ευρώπη δεν ξεχωρίζουμε γυναικείο και αντρικό ποδόσφαιρο, γίνονται τεράστια βήματα και η Ισπανία τα τελευταία 2-3 χρόνια θεωρώ ότι έχει ανέβει τόσο η Μπαρτσελώνα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο μπροστά όσο οι αγγλικές και οι γερμανικές ομάδες και μέσα σε 3 χρόνια έχει γίνει τρομερή ανάπτυξη στο γυναικείο ποδόσφαιρο και δίνουν και πολλά χρήματα, επενδύουν σε αυτό. Βέβαια. Και είναι και πρόσφατο το περιστατικό ότι οι γυναίκες των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισαν το δικαίωμα τα πριμ που θα τους δίνει η Ομοσπονδία να είναι ίδια με τα πριμ των ανδρών για το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή βλέπουμε ότι στο εξωτερικό όχι μόνο παίζουν οι κοπέλες σε γεμάτα γήπεδα, αλλά και οικονομικά αμείβονται όπως και οι άντρες. Ναι, σίγουρα. Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη αυτό και θεωρώ ότι δεν γίνεται από τη στιγμή που η UEFA στηρίζει τόσο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δίνει χρήματα πολλά από ό,τι γνωρίζω σε όλες τις χώρες για την ανάπτυξη του. Περιμένουμε κι εμείς ακόμα περισσότερη προσοχή και από την ΕΠΟ, αλλά και από την πολιτεία και θεωρώ επόμενα 2 χρόνια θα έχει αλλάξει το σκηνικό, θα έχει γίνει επαγγελματικό. Έρχονται στο προσκήνιο
και οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Οπότε αυτό θα φέρει περισσότερο ανταγωνισμό. Οι φίλοι θα θέλουν να δουν περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει ένα ντέρμπι. Εμείς μέχρι στιγμή, εντάξει, έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης για παράδειγμα. Αν θα έχουμε 2-3 ακόμα ντέρμπι, με Ολυμπιακό, με ο κόσμος θα αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο, θα στηρίζει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και όλο αυτό είναι ένας κύκλος με τα, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα. Νομίζω σας αδικεί η Θωμαή ότι παίζετε στα γήπεδα που παίζετε. Δηλαδή, καμιά φορά και το περιτύλιγμα, το περιβάλλον παίζει το ρόλο του. Γιατί όντως αυτό που είπες, ότι μπαίνουν εντυπωσιακά γκολ και στη χώρα μας, αλλά το περιβάλλον μπορεί να μην κάνει ορισμένους να θέλουν να πάνε. Αν έπαιζε η γενική ομάδα στην Τούμπα, στο Κλεάνης Βικελίδης, στο Καραϊσκάκι, όταν θα κάνει ο Ολυμπιακός, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν και γήπεδα. Αλλά... σίγουρα, εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Για μας είναι τιμή μας που είμαστε στη Μεσήμβρια. Και στο εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζω, ακόμα και η Μπάγκερ παίζει στα βοηθητικά γήπεδα, οποίο εντάξει, υπάρχει και στάδιο κανονικό στο προπονητικό. Είναι λίγο, εντάξει, έξω από τη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό. Αλλά εμείς το θεωρούμε σαν σπίτι μας εκεί πέρα. Είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε κοντά στην πρώτη ομάδα. Και ελπίζω, δεν ξέρω, δεν έχω κάποια ενημέρωση για την, άλλη χρονιά, για την επόμενη χρονιά που θα παίζουμε. Αλλά ίσως παίξουμε και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι γνωρίζω, υπάρχει μια τέτοια... Έχω διαβάσει και εγώ, δεν είμαι σίγουρη, δεν έχω κάποια ενημέρωση για το μακεδονικό. Αλλά ναι, βλέπω και η β' ομάδα, εντάξει, μπορεί να μην παίζει στην Τούμπα, αλλά έχει κόσμο περισσότερο από εμάς. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από την πλευρά μου. 17 πρωταθλήματα μετράει το τμήμα, στα 12 από 7 είσαι μέσα. Θέλω να σε ρωτήσω, όταν φτάνεις αυτούς τους στόχους, όταν αυτά τα νούμερα έτσι που για κάποιους άλλους είναι ονειρικά, έχουν ήδη επιτευχθεί, ποιο είναι το κίνητρο για να συνεχίζεις? Δηλαδή, όταν πια έχεις κατακτήσει, ακούμε 17 πρωταθλήματα τώρα και λέμε τι άλλο πια να κάνουν. Ποιο είναι το κίνητρο, Θωμαή, για να συνεχίσετε? Κοιτάξτε, το προσωπικό μου κίνητρο είναι η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Αυτό, εγώ από μικρή είμαι ΠΑΟΚ. Δεν το έκρυψα ποτέ, ούτε έχω κάποιο άλλο σκοπό εδώ πέρα, αν μείνω στην Ελλάδα όλα τα επόμενα χρόνια που θέλω να συνεχίσω. Αυτό από μόνο του, όταν παίζεις σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, είναι κίνητρο. Η εξέλιξη και σίγουρα η Ευρώπη, η Ευρώπη ξέρουμε όλοι ότι είναι το μεγάλο σας στόχος. Το αποθυμένο μου είναι η Ευρώπη, ναι. Και πιστεύω και όλης της ομάδας. Εκεί θέλουμε να κάνουμε μια καλύτερη πορεία. Έχω ζήσει δύο προκρίσεις ουσιαστικά στους 32, που και αυτό ήταν τιμή μου και χαρά μου που κατάφερα να είμαι και εγώ μέρος της ομάδας. Αλλά εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο εύκολο να περάσω 32. Τώρα βλέπουμε ακόμα και μικρότερες ομάδες που μπορεί να μην είναι μεγάλα ονόματα. Είναι εξίσου πολύ καλές και πολύ δυνατές, γιατί το επίπεδο έχει ανέβει τόσο πολύ στην Ευρώπη. Οπότε είναι δύσκολο, πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά γι' αυτό δεν σταματάμε. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα που ξεκινάει η προετοιμασία μέχρι την άλλη χρονιά για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, δεν είναι στόχο μας, δεν κοιτάμε μόνο το πρωτάθλημα, αλλά και την Ευρώπη. Κάνουμε φιλικά συνέχεια με αγόρια 15-16 χρονών, που αυτό μας δίνει καλύτερη προετοιμασία για αυτά τα παιχνίδια που θα έρθουν το καλοκαίρι. Και δουλεύουμε προς αυτό το στόχο. Μην ξεχνάμε ότι σε προγραμματικά πρόπερση είχαμε την Μπενφίκα. Παρότι είναι μια τόσο μεγάλη ομάδα, ήταν στα προγραμματικά, που σημαίνει ότι έχεις να αντιμετωπίζει ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι δύσκολες ομάδες, ονόματα μεγάλα που τώρα ανεβαίνουν στο γενικό ποδόσφαιρο και επενδύουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια σε αυτό. Με ένα μπάτσι, ας πούμε, η Μπενφίκα είχε 2 εκατομμύρια. Μιλάμε για τρελά ποσά και εντάξει, σίγουρα προσπαθούμε όσο μπορούμε γι' αυτό το όνειρο. Είναι
στόχος μας και από σημαίνω θα έλεγα. Τελευταία ερώτηση και από μένα. Ένα σχόλιο, Θωμαή, για την ανδρική ομάδα. Πετυχημένη χρονιά, αποτυχημένη, πώς την είδησε απ' έξω? Εντάξει, αποτυχημένη δεν μπορώ να την πω. Σίγουρα μας άφησε με την πίκρα στο τέλος. Αυτό πόνεσε παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι η ομάδα άξιζε να πάρει το κύπελλο. Mm-hmm. Παρότι δεν παίξαμε καλά. Λίγο η συμβολή του διαιτητή, λίγο σε όλο το κλίμα που υπήρχε, θεωρώ, ξέρω, πολύ κατά του ΠΑΟΚ θα έλεγα, δεν ξέρω. Γιατί το έζησα και μέσα από το γήπεδο. Mm-hmm. Την αντιμετώπιση ακόμα και της αστυνομίας θα έλεγα. Εντάξει, σε ένα τελικό, όπως είπα και στο Champions League, για το Champions League πριν, θέλεις και τη τύχη με το μέρος σου. Η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα. Δεν είναι ότι δεν είχαμε τις ευκαιρίες. Σίγουρα δεν έπαιξε η ομάδα μπάλα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά εντάξει, ένα τελικός είναι ένα τελικός. Η πορεία στην Ευρώπη επιτυχημένη και όχι μόνο, δηλαδή μια τεράστια διάκριση για την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα μάθημα για την επόμενη χρονιά, για να δουν και οι προπονητές και οι υπεύθυνοι από εδώ και πέρα ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και ποιες θα είναι αυτές για να χτίσουν την νέα σεζόν με καλύτερες βάσεις, και πιστεύω θα πάει η ομάδα για το πρωτάθλημα φέτος. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.